Την έναρξη τη διαδικασία διοικητική παραλαβή του νέου νοσοκομείου τη Ακίνθου ανακοίνωσε η βουλευτή Μαρία Κλαβιανού από κοινού με το διοικητή του Ιδρύματο Γιάννη Κομιώτη. Με σημερινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, τόνισαν πω η παραλαβή αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα και μέχρι το τέλο του μήνα προβλέπεται να τελειώσει και η μεταφορά στο νέο Ιδρύμα στο Γαϊτάνη. Άρχισε από το πρωί τη Δευτέρα η διοικητική παραλαβή του νέου νοσοκομείου της Ακίνθου από τη διοίκηση του Ιδρύματος, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα πριν ξεκινήσει η λειτουργία του. Στην έναρξη τη παράδοση του νέου νοσηλευτικού ιδρύματο, αναφέρθηκαν με συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν το μεσημέρι τη Τρίτη, η βουλευτή Μαρία Κλαδιανού και ο διοικητή του νοσοκομείου Γιάννη Κομιώτη, υπογραμμίζοντα πω υλοποιείται ένα όνειρο για το νησί που αποκτά πλέον ένα στολίδι στον τομέα τη υγεία. Είμαστε στη φάση από χθε, Δευτέρα, να έχει ξεκινήσει η διοικητική παράδοση του νέου νοσοκομείου. Έχει ήδη επιτροπέ των εργαζομένων, έχουν παραλάβει τον τρίτο όροφο. Και συνεχίζουν σήμερα στο δεύτερο και σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί η παραλαβή παράδοση των υπόλοιπων ορόφων και δωματίων. Ο Μάριο Τρούζα, που αυτοπροτάθηκε, και ο Λευτέρης Γιαννάτος, Διονύσης Μποτώνη και ο Αλέξανδρο που προτάθηκαν από μέλη τη Νομαρχιακή Επιτροπή, είναι τα τέσσερα άτομα που έστειλε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στα κεντρικά του κόμματο, προκειμένου να επιλεγούν οι δύο που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του στι βουλευτικέ εκλογέ, δίπλα στην νυν βουλευτή Μαρία Κλαβιανού. Ο πρώην υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο με το συνδυασμό του κυρίου Μπεριάτου Μάριο Τρούζα, που αυτοπροτάθηκε, και η Λευτέρη Γιαννάτο, αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, Διονύση Μποτόνη, δημοσιογράφο τη ΝΕΤ και Αλέξανδρο Θεοφιλόπουλο, αθλητικογράφο επίση τη κρατική τηλεόραση, που προτάθηκαν από μέλη της από τη Νομαρχική Επιτροπή, είναι οι προτινόμενοι υποψήφοι βουλευτέ του ΠΑΣΟΚ που εστάλησαν από την Νομαρχική Επιτροπή του Κόμματο στα κεντρικά για αξιολόγηση. Στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ θα συμμετέχει εξοφίτσιο η νυν βουλευτή Μαρία Κλαβιανού με το συντονιστή τη τοπική οργάνωση του κινήματο Γιονή Κορφιάτη να σημειώνει πω η τοπική οργάνωση του κόμματος δεν έστειλε αξιολόγηση για κανέναν στα κεντρικά. Μεγάλα προβλήματα στο διοκτησιακό καθεστώ των ιδιοκτησιών, που φέρονται να βρίσκονται εντό των ορίων του παλαιού Αγιαλού στο Καλαμάκι, αναμένεται να δημιουργηθούν με την εφαρμογή τη νέα νομοθεσία, που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ για το ξεκαθάρισμα τη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Στο θέμα αυτό, αναφέρεται το σημερινό πρωτοσελίδο θέμα τη ημέρα. Το έδαφο κάτω από τα πόδια του χάνουν κυριολεκτικά, η διότι επίκεται. Μεγάλη ανατροπή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στις περιοχές του Παλαιού Αιγιαλού στο Καλαμάκι, δεδομένου ότι το δημόσιο καταγράφει ως δημόσια κτήματα περιουσίες πολιτών, αναφέρει στο σημερινό της πρώτο θέμα η μέρα της Ζάκητος. Το νεότερο στοιχείο στη σοβαρή αυτή η υπόθεση είναι το γεγονό ότι η κτηματική υπηρεσία Ζακίνθου απέστειλε στου ιδιοκτήτε τη 20 Μαρτίου του τρέχοντο έτου κλήση προ ακρόαση του άρθρου 6 του νόμου 2690-99 με την οποία τους καλεί να καταθέσουν αίτηση θεραπείας, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν μετά από τρεις μήνες και τσουχτερά πρόστιμα, αναφέρει στο ρεπορτάζ της η Διάννα Χαϊκάλη. Αλλάζουμε τελείω θέμα και κλίμα την καλύτερη δυνατή προβολή εν ώψη και του Πάσχα, εξασφάλιση Ζάκυνθο, μέσα από τη συχνότητα τη ΝΕΤ και τη δημοφιλού εκπομπή Μένουμε Ελλάδα. Τρει Ζακυνθινοί, ο αντιδήμαρχο Ζακυνθείο Νάκη Λαδικό, ο, ο πρόεδρο τη Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αντώνη Αντίοχο και ο πρόεδρο των ξενοδόχων τη Δημοτική Ενότητα Αρκαδίων, Θοδωρή Κολποντίνο, μίλησαν για τα έθιμα του νησιού κατά το μεγαλοβόμαδο και φυσικά για τα τοπικά προϊόντα του νησιού μα την καλύτερη δυνατή προβολή εξασφάλιση Ζάκυνθο λίγο πριν τι διακοπέ του Πάσχα μέσα από την εκπομπή τη ΝΕΤ Μένουμε Ελλάδα, όπου το μεσημέρι τη Τρίτη φιλοξενήθηκαν στο πλατό τη εκπομπή ο Αντιδήμαρχο Ζακυνθή, ο Νάκη Λαδικό, ο Πρόεδρο τη Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αντώνη Αντίοχο και ο Πρόεδρο Ξενοδόχων τη Δημοτική Ενότητα Αρκαδίων, Θοδωρή Κολπονδίνο. Οι τρει Ζακυνθινοί μίλησαν για τα έθιμα κατά τη διάρκεια του Μεγαλοβδόμαδου και φυσικά την τιμητική του είχαν τα τοπικά προϊόντα όπω το λάδι, το κρασί, η σταφίδα, τα μαντολάτα, το παστέλι, οι μάντολε και άλλο. Παράλληλα, μίλησαν για την προσφορά του αγροτικού συνεταιρισμού γυναικών κυλιωμένου μελισσιώτησε. Εκτενή αναφορά έγινε στο τελετουργικό που ακολουθείται το βράδυ τη Μεγάλη Παρασκευή με την περιφορά του επιταφείου και τη πρώτη ανάσταση του Μεγάλου σαβάτου. Ενώ στο τέλο προσφέρθηκε στους τηλεθεατέ δώρο ένα ταξίδι σε πέντε οικογένειε με προορισμό τη Άγγινθον. Αυτό είναι. Λαδοτήρι. Αυτό είναι η Πού ήρθαν αυτά τα καλούδια. Δεν ήρθαν μόνο του. Αλλά. Με του τρει μάγου με τα δώρα. Πλάγα μου κάνει. Καθόλου. Θα μα γνωρίσουμε. <laughs> ναι, βεβαίω. <laughs> και του λέμε τρει μάγου γιατί όντω ήρθαν με τα καλούδια του και με την καλύτερη διάθεση για να γνωρίσουμε τον επιλεγμένο τόπο του. Και ο τόπο του είναι η Ζάκυλθο. Από την άλλη πλευρά, τη χειρότερη δυνατή δημοσιότητα έχουμε λάβει από διεθνή μέσα μαζική ενημέρωση σε σχέση με τα επιδόματα τυφλότητα και τα γιαουρτώματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το πρώτο κρατικό κανάλι τη Γερμανία πρόβαλε σχετικό ρεπορτάζ, ενώ τι προηγούμενε μέρε είχε επισκεφθεί το νησί και απεσταλμένο δημοσιογράφο για την απαιτούμενη έρευνα. Σε αυτά έρχεται να προσθεθεί και το πρωτοσέλιδο τη Wall Street Journal, που αφορά και πάλι τα παράνομα επιδόματα τυφλότητα που λάβαναν ζακινθινή. Εκτό από τα μέσα πανελλαδική εμβέλεια που αφιέρωσαν αρκετό χρόνο στα παράνομα επιδόματα τυφλότητα που δίνονταν στη Ζάκινθο και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση για την επανακαταμέτρηση των τετραγωνικών μέτρων και το πρώτο κρατικό κανάλι τη Γερμανία, ARD, πρόβαλε ρεπορτάζ σε δημοφιλή εκπομπή αναζητώντα του λόγου για του οποίου η Ζάκινθο έγινε γνωστή ω το νησί των τυφλών. Σε αυτή τη δημοσιότητα έρχεται να προσθεθεί ακόμα ένα πρωτοσέλιδο για τη Ζάκινθο τη Wall Street Journal, όπου αναφέρε πω το νησί τη Ζακίνθου είναι πλέον παγκοσμίω φήμη, όχι όμω από τουριστική άποψη, αλλά λόγω διαφθορά. Στην πρόσφατη συνεδρίαση τη Επιτροπή Νησιωτική Πολιτική αναφέρθηκε ο επικεφαλή τη αριστερή κίνηση Ιωνίου και μέλο τη Επιτροπή ο Τύρι Βλάχο, τονίζοντα, όπω προέκυψε και από τη συνεδρίαση, τη μεγάλη ανάγκη δημιουργία ενό επιχειρησιακού προγράμματο που θα αφορά τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών στα μικρά νησιά του Ιωνίου. Το θέμα αναμένεται να αποσχολήσει και την επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συνεδρίασε στη Λευκάδα η Επιτροπή Νησιωτική Πολιτική, Μικρών Νησιών και Συγκοινωνιακή Σύνδεση τη Περιφέρεια με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη. Το πρώτο ήταν οι λιμενικέ ανάγκε των μικρών νησιών, το οποίο εισηγήθηκε το μέλο τη Επιτροπή και επικεφαλή τη αριστερή κίνηση Ιωνίου, ο Τυρί Βλάχο. Στη συζήτηση που ακολούθησε, αναλύθηκαν οι λιμενικέ ανάγκε σε υποδομέ των μικρών νησιών. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχο Μεγανησίου, Ευστάθιο Ζαβιτσάνο, ο, ο Αντιδήμαρχο Καλάμου, Φώτη Σόλο και ο Αντιδήμαρχο Κάστου, Πέτρο Γιανούτσο. Επίση, συζητήθηκε η διοργάνωση μερίδα για συγκοινωνίε στην περιφέρεια. Όπω επεσήμανε ο κ. Βλάχο, σκόπο είναι να δημιουργηθεί ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα ώστε να τεθούν οι βάσει για παρεμβάσει στα λιμάνια που θα λύσουν το συγκοινωνιακό πρόβλημα και στη δεύτερη φάση να τεθούν οι προποθέσει για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. Παράλληλα, το θέμα αναμένεται να εισηγηθεί στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο η πρόεδρο τη Επιτροπή και αρμόδια τη Περιφερειάρχη Μαράκδα με προταρχικό στόχο να δημιουργηθεί ένα κοστολόγιο για τι μελέτε και τα απαιτούμενα έργα. Ουσιαστικά είχα αναλάβει εγώ με τον κύριο Καρίδη που είναι επίσης μηχανικός και περιφερειακός σύμβουλος και παρουσιάσαμε μία εισήγηση, μία πρώτη μορφή εισήγηση για τη Διεπιτροπή για τις ανάγκες παρέμβασης στα λιμάνια των μικρών νησιών. Απορρίφθηκε η τροπολογία που κατέθεσε η βουλευτή Μαρία Κλαβδιανού σε σχέση με τα μικρά τουριστικά σκάφη και τον αριθμό των αποχωρωτηρίων του. Όπω εξήγησε η κυρία Κλαβδιανού, ζήτησε την ψήφιση τη τροπολογία προκειμένου να ελαφρυθούν οικονομικά οι ιδιοκτήτε των μικρών σκαφών. Όμω το αίτημά τη έπεσε στο κενό λόγω των γενικότερων αντιδράσεων που δημιουργήθηκαν τελευταία για την κατάθεση αρκετών τροπολογιών από βουλευτέ που ζητάνε να αλλάξουν νόμοι και προεδρικά διατάγματα λίγε βδομάδε πριν τι βουλευτικέ εκλογέ τροπολογία προκειμένου να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα σκάφη που πραγματοποιούν πλώε σε μικρέ αποστάσει σε σχέση με τα αποχωρητήριά του, κατέθεσε η βουλευτή Μαρία Κλαδιανού, σημειώνοντα πω είχε δεχθεί σχετικό αίτημα από του ιδιοκτήτες ανάλογων σκαφών που δραστηριοποιούνται στη Ζάκηθο. Όπω κατήγγειλε η κυρία Κλαδιανού, η τροπολογία δεν αφορούσε το ψάραμα με καλάμι και καθετή, όπω λαθασμένα τονίστηκε, επισημένοντα πω μετά και το θόρυβο που δημιουργήθηκε σε όλη τη χώρα με τι τροπολογίε και η δική τη πρόταση απορρίφθηκε με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα για τη λειτουργία των τουριστικών σκαφών μπροστά και στην καλοκαιρινή περίοδο. Τα σκάφη αυτά πραγματοποιούν ακτοπλοκέ γραμμέ προκειμένου να μεταφέρουν τουρίστε από διάφορα λιμάνια του βόρειου τμήματο τη Ζακίνθου, ε, και ούτω καθεξή, Χινάρι προ το ναυάγιο. Ο πλούς τους είναι πάρα πολύ περιορισμένης διάρκειας, πολύ λιγότερο από τη μία ώρα και πολύ λιγότερο από τα έξι μίλια, στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις. Και με μία ένεφνη διαστικό προεδρικό διάταγμα τα τέλη του 2011 αναγκάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι, ε, είναι υποχρεωμένοι τώρα να κατασκευάσουν και δεύτερο χώρο αποχωρητηρίου στο σκάφος. Με εντατικού ρυθμού, συνεχίζεται η προετοιμασία του Δήμου μπροστά και στην ερχόμενη θερινή περίοδο. Στόχο έχει τεθεί να μην υπάρχουν προβλήματα με την καθαριότητα αλλά και με τη λειτουργία των τουριστικών περιοχών το καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ, στη Ζάκυνθο θα αναμένεται μετά το Πάσχα ο Βρετανό πρέσβη, προκειμένου να έχει επαφέ για ζητήματα ασφαλεία με τι τοπικέ αρχέ. Σε πλήρη ρυθμού προετοιμασιών μπροστά και στο καλοκαίρι, βρίσκεται το Δήμο Ζεκυνθίων, προκειμένου το νησί να υποδεχθεί του επισκέπτε του με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα. Πρώτο στόχο για τη Δημοτική Αρχή παραμένει η καθαριότητα, αφού, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται από του ξένου επισκέπτε και του τουριστικού πράκτορε, το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη Ζάγκενθό. Έχουμε ξεκινήσει, λοιπόν, την καθαριότητα του Δήμου, έχουμε ξεκινήσει τα πάντα. Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι, ε, όπω είπατε, ότι θα αρχίσουμε περίπου σε ένα μήνα, αρχέ Μαου, θα είμαστε έτοιμοι για να υποδεχθούμε του τουρίστε οι οποίοι θα αφιχθούν φέτο στο νησί μα. Το πρωί τη Κυριακή, 8 Απριλίου, στο θέατρο του Σαρακινάβου, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη ΑΝΕΣ, όπου μεταξύ άλλων θα γίνει αναφορά στην πρόοδο των εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλοίο Ζάκινθο 1. Στου μετόχου επικρατεί μεγάλη ανησυχία για το μέλλον τη εταιρεία, αφού ο χρόνο περνάει και το πλοίο παραμένει ενεργό. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη Εταιρεία συγκάλεσε για την Κυριακή 8 Απριλίου το Διοικητικό Συμβούλιο τη ΑΝΕΣ προκειμένου να ανακοινώσει τι επόμενε συνέργειέ του σε σχέση με την τύχη του πλοίου Ζάκνο 1 που παραμένει δεμένο στο λιμάνι του νησιού. Στι τάξει των μετόχων επικρατεί ανησυχία από τη στασιμότητα που παρουσιάζεται στι εργασίε και όπω τονίζουν οι πιο ευαίσθητοι, θα πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση όλων το επόμενο διάστημα προκειμένου το πλοίο να τεθεί σε λειτουργία πριν τη θερινή περίοδο. Η Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για 8 του μηνό νομίζω ότι είναι λίγο τραβηγμένο, έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα. Το έργο της Άλκηζέ, η Ματίας ο Πρώτος, επέλεξε να παρουσιάσει φέτος η παιδική θεατρική σκηνή Ζακίνθου και υποδέχεται από την Παρασκευή 6 ως την Κυριακή 8 Απριλίου, μικρούς και μεγάλους, στο πολιτιστικό κέντρο του Σαρακινάδου. Η παιδική θεατρική σκηνή Ζακίνθου παρουσιάζει το έργο της Άρκη Ζέη, Ματίας ο Πρώτος και καλοί μικρούς και μεγάλους τις παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πολιτιστικό κέντρο του Σαρακινάδου από τις 6 έως τις 8 Απριλίου στις 7 το απόγευμα. Συμμετέχουν 15 παιδιά στους βασικούς ρόλους και 8 παιδιά μικρότερης ηλικίας σε υποστηρικτικούς. Την σκηνοθετική επιμέλεια έχει αργυρό Κωνσταντινάκου, τα κουστούμια είναι της Γιάννα Θεοδόση, τα σκηνικά του Μπάμπη Καριδάκη και το φωτισμό και τον ήχο έχουν επιμεληθεί ο ...και ο Διονύσης Καριδάκης, ενώ θα τραγουδήσει ο Αλέξανδρος Αμανατίδης. Αυτό που πρέπει να αναφερθεί είναι πως τη μουσική του έργου έχει συνθέσει ο Τάσος Καρακατσάνης όταν ανέβηκε η παράσταση σε μορφή musical στο κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ο Τάσος Καρακατσάνης παραχώρησε τη μουσική του έργου και έκανε ειδική επεξεργασία και επιπλέον ηχογραφήσεις για την παράσταση της θεατρικής σκηνής Ζακίνθου. Η τιμή εισιτηρίου είναι 3 ευρώ. Είναι η ιστορία του μικρού βασιλιά Ματία, ο οποίος σε ηλικία 10 χρονών επειδή μένει ορφανό, αναγκάζεται να πάρει αυτό στην. Να... δηλαδή γίνεται ο ίδιος βασιλιά.